Με λένε Σοφία Κουλουτού, είμαι 29 ετών. Έχω σπουδάσει θετική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και δουλεύω σε κοιταϊλόγο στο νοσοκομείο στην Αθήνα. Επίσης, στην έρευνα της θεότητας, ενώ τα γράφω ποίηματα και φωτώ και αναζητώ ένα εκδοτικό οίκο για να το εκδώσω. Δεν μπορεί να ακούσω σχεδόν κανέναν ήχο. Βρίσκομαι δηλαδή σχεδόν στο στάδιο της κόφησης. Αντιλαμβάνομαι μόνο κάποιους ήχους, οι οποίοι είναι χαμηλή συχνότητα, και αυτό με την βοήθεια των ακουστικών που φοράω. Εργάζομαι ως κυταϊλόγος, που σημαίνει ότι βλέπω κύτταρα στο μικροσκόπιο. Η δουλειά αυτή γίνεται μόνο με τα μάτια, επομένως δεν μου δημιουργεί επιβλήματα. Μου δημιουργεί όμως κάποια επιβλήματα στο θέμα του τηλεφώνου, επειδή δεν μπορεί να συνεννοηθώ στο τηλέφωνο, δεν μπορεί ούτε να συνεννοηθώ με άλλους ανθρώπους, ούτε να εκμεριάσω μόνο μου, γιατί πρέπει πάντα να υπάρχει κάποιος που να μιλάει στο τηλέφωνο για μένα. Χρησιμοποιώ το ίντερνετ, το email και τα κρυπτά μηνύματα στο κινητό, τα οποία μου έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος ακουστικός για να επικοινωνήσω, γιατί οπωσδήποτε να βλέπω το κείμενο. Όπως επικοινωνώ και με τη χιλοανάγνωση, δηλαδή βλέπω ότι αρχίζει στον ομιλητή μου, καταλαβαίνω τι λέω. Δεν έχω μάθει νομιτική. Αυτό οφείλεται στο ότι η κόφωση σε μένα ήταν κάτι το οποίο έγινε με τα γλωσσικά, έχω μάθει πότε να μιλάω. Και στη συνέχεια άρχισε να μόνο τα ακούω μου σε όλη τη διάρκεια της παιδικής μου ηλικίας. Επομένως, όταν έφτασα στο στάδιο της κόφωσης, μπορούσα ήδη να μιλάω και είχα ήδη αναπτύξει τη χιλοανάγνωση. Επιστεύω ότι όποιος μπορεί να επικοινωνήσει με χιλοανάγνωση, θα πρέπει να θέλει να το κάνει αυτό. Ενώ ονοματική πρέπει να είναι το τελευταίο στάδιο των κοφών ανθρώπων, διότι δημιουργεί ένα είδος απομόνωσης. Μια και όποιος είναι μόνο νοηματική, δεν μπορεί πια να επικοινωνήσει με άλλο τρόπο. Καταλαβαίνετε τη μουσική. Την αντιλαμβάνομαι σαν δόνηση και δεν μπορεί να τελειωθώ τη μελωδία. Καταλαβαίνω μόνο την αίτηση με την βοήθεια των ακουστικών μου, τους πιο δυνατούς ήχους που έχω την πτυχία, μπορώ να τους καταλάβω. Δεν καταλαβαίνω καθόλου τη μελωδία, δεν μπορώ να ξεχωρίσω τα είδη της μουσικής. Για μένα είναι το ίδιο πράγμα, η ροκ μουσική και η λαϊκή. Δεν μπορεί να καταλάβει τη διαφορά. Δεν μου έχουν λείψει πολλά πράγματα. Αυτό που με έχει λείψει είναι το θέατρο, το τηλέφωνο. Με συναντούμε σε μια ξένη χώρα, γιατί έχω μάθει αγγλικά και γαλλικά. Μπορεί να το καταλάβω μόνο όταν τα βλέπω για μένα. Δεν μπορεί να συναντηθώ στην ξένη γλώσσα. Πρόσφατα πήγα να ταξιδέψω στο Παρίσι, όπου δεν μπορούσα να μιλήσω πληροφορικά. Είπα να μου το έχουν γραμμένο για να καταλάβω. Αυτά μου έχουν λείψει. Και οπωσδήποτε θα ήθελα μερικές φορές να καταλαβαίνω χωρίς να βλέπω, γιατί κουράζομαι από τη συνεχή προσπάθεια να βλέπω το συνομιλητή μου. Κάποιο συνομιλητή που θα ήθελα να του εμέσω, απάντησε ότι θα μου τον ειδήσουν στην τηλεόραση. Δηλαδή υπάρχουν ειδήσεις για ανθρώπους που ακούν, υπάρχουν ειδήσεις συνωματικοί, όμως δεν υπάρχουν ειδήσεις με αποτίτλους και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά και τον κόσμο και εμένα που δεν γνωρίζω νοηματική, αλλά και άλλους βοήκους που βρίσκονται σε προχωρημένη ηλικία και δεν μπορούν να κατανοήσουν τις ειδήσεις. Νομίζω ότι θα έπρεπε τουλάχιστον ένα πεντάλεπτο να εφαιρώνεται από το δελτία για να αναγράφεται ειδήσεις με αποτίτλους. Γιατί εγώ αναγκάζομαι καθημερινά να αγοράζω τη μερίδα προκειμένου να πληροφορηθώ τις ειδήσεις.